στην ΕΑΚΑ και τον Φίβο της ΠΟ ανάμεσα στους δύο πρωτοπόρους. Το σκορ είναι 11-6 για την ομάδα της Καλύμνου. Εγώ 14 θέλω όλο τον χρόνο. Κάνε μπάσκετ στο Γιάννη, μπάσκετ for you. Εντάξει, ψάξτε μπάσκετ μέσα. Με την ομάδα της ΕΑΚΑ αγωνίζεται ο Καλύμνιος από την Αυστραλία. Σας έλεγα πριν για τη νέα μεταγραφή της ΕΑΚΑ, το Γιάννη τον Τρικύλη. Ο πατέρας του εδώ είναι ο Αντώνης, από την Ψέριμο. Ναι. Αλλά ζείτε στο Σίδνεϊ. Στην Αυστραλία. Για πες μου για το μικρό, ασχολείται με το μπάσκετ. Ναι, ασχολείται για χρόνια με το μπάσκετ, θέλει να παίξει επαγγελματικά. Έπαιζε στην Αυστραλία, έπαιξε στη Σερβία λίγο και τώρα... Στη Σερβία που πήγε? Στο Βελιγράδι. Στο Βελιγράδι. Ναι, ναι, ναι. Επειδή έχει καλό μπάσκετ εκεί, το πήγατε? Για καλή προπόνηση, καλή εξάσκηση, ναι, ναι. Πώς πήγε? Πήγε καλά, ήθελε να παίξει επαγγελματικά. Τώρα είναι στην Κάλυμνο. Είναι στην Κάλυμνο, έχει αρχίσει εδώ. Θα μείνει μέχρι το τέλος. Θα μείνει μέχρι το τέλος του σεζόν και μετά θα πάει αυτή. Θα πάει για μεταγραφή. Για δοκιμές και βλέπουμε. Στην Αθήνα. Θα πάει η Αθήνα. Μάνατζερ εκεί. Έχει, ναι. Έχει μάνατζερ και θα αρχίσει εδώ και βλέπουμε. Πάντως είναι καλός, έχει ωραία στοιχεία. Πόσα χρόνια λείπετε, ε? Γεννηθήκαμε στην Αυστραλία. Ο πατέρας, οι γονείς πήγανε 65. Βλέπω μία εκεί κυρία. Η μαμά είναι εδώ. Είναι η μαμά σου. Η μαμά είναι εδώ, ναι. Για τον εγγονό, ε. Για τον εγγονό και τον αδερφό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Και να το χαίρεστε. Ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Τώρα μίλησε με τον γιο σας. Ναι, ήθελα να δούμε τον εγγονό. Τον εγγονό, ε. Είναι πολύ καλός. Αρχές είναι. Δεν μου λέτε, εσείς μένετε στο Σίδνεϊ? Ναι. Πόσα χρόνια? 50. 50 χρόνια, ε. Και τώρα ήρθατε στην Καλύμνου, μου λέει. Για λίγο. Για λίγο. Για το γενεγονό ήταν και για το γιο μου που είναι, έγινε μοναχός. Είναι μαζί με τον Βαρνάβα. Ναι, τώρα είναι στο Καθονήσι. Πολύ ωραία. Ναι, πώς το βλέπετε τον Γιάννη, τον εγγονό, καλός? Καλός είναι, αλλά αρχές είναι ακόμα, θα δούμε πώς θα πάει. Μπράβο. Τώρα μου είπε ο μπαμπάς του ότι πήγε και στη Σερβία. Ναι, πήγε 6 μήνες. 6 μήνες, ε. Πολύ ωραία. Του άρεσε εκεί, αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Να είστε καλά. Είναι καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εδώ τώρα τι έχουμε? Συγγενείς. Της μαμάς μου αδερφή. Αχα, τέλεια. Και εδώ είναι η αδερφή σου. Όλη η οικογένεια δηλαδή εδώ, έτσι. Το δεκάλεπτο. 64 η ΑΚΑ, 56 ο Φίβος. Ντέρμπι με όλα του. Ντέρμπι κορυφής. Ο νικητής έχει μεγάλο προβάδισμα για την πρώτη θέση. Τα παιδιά έχουν κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Πού βρήκατε το κελεμπούρι τον Αυστραλό? Τώρα το μεταξύ μας βρήκε. ναι, ήρθε το παιδί από... Ζήτησε να παίξει στο σπάνι, να μείνει Ελλάδα αυτό το καιρό. Είναι ένας καλός παίχτης. Κάναμε όλες τις διαδικασίες, σου πήρε το δελτίο και από ό,τι φαίνεται καλά κάναμε.
24. Εντάξει, κάτι καλή πάσα, κάτι καλό σκύλο από εδώ, άσε. Ευχαριστώ δάσκαλε, ευχαριστώ. Δύσκολο παιχνίδι τελικά. Χάνατε με 12 πόντους, το γυρίσατε, το ξαναγύρισε η ΑΚΑ. Στο τέλος κερδίσατε εσείς. Θέλω να πω το εξής, ότι η ΑΚΑ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το παιδί που έχει έρθει από την Αυστραλία είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Είχε την ατυχία να μην έχει ένα πολύ καλό παιχνίδι όπως είναι ο Θεοφυλάκος. Παρόλα αυτά όμως είμαστε και εμείς μια πολύ καλή ομάδα. Κάναμε ένα πολύ κακό ξεκίνημα και χάσαμε το πρώτο παιχνίδι μέσα στην ΚΟ βάζοντας μόνο 48 πόντους. Εμείς αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να πάμε μέχρι το τέλος όσο καλύτερα μπορούμε, να πάμε στο Final Four και να διεκδικήσουμε αυτό που μπορούμε. Συγχαρητήρια και στην ομάδα της ΑΚΑΣ και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου. Από πόσο χρονών παίζεις στο Sydney Basket? Πόσο χρονών έπαιζα στην 16 χρονών. Πριν έπαιζα ποδόσφαιρο και τώρα παίζω μπάσκετ και ναι, είμαι εδώ τώρα. Ο μπαμπάς μου είπε ότι πήγε στη Σερβία. Ναι. Για πόσο, Πάολα. 6 μήνες. Ήταν ωραία η εμπειρία. Μια χαρά. Τώρα είσαι εδώ. Τώρα είμαι εδώ για 3-4 μήνες. Και μετά. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα πας στην Αθήνα. Αθήνα. Θα κάνεις τράια. Ναι, θα κάνω όλα αυτά. Μπράβο. Θα αρέσει το μπάσκετ, ε. Ναι. Και είσαι καλύμιος. Ναι, είμαι. Σερμιώτης. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια.